Το βίντεο αυτό πρέπει να είναι στη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι κάπου αλλού και πάλι τι σημαίνει πρέπει να συμβαίνει κάπου αλλού. Έχουμε αυτή την αρκούδα με αυτόν τον άνθρωπο και ο κόσμος πηγαίνει να βγάλει φωτογραφίες, να βγάλει βίντεο χωρίς να καταλαβαίνει έστω και 0,0001% ότι δεν είναι στη φύση του ζώου. Όπως λέει στο ζώο, αυτό είναι φημωμένο. Ήταν ο μόνος τρόπος για να το φέρουν εκεί. Προφανώς όλοι θέλαν να αποτρέψουν τον Bloodbath, θα γινόταν αυτή η αρκούδα πήγαινε και γύριζε στην πόλη μετά προφανώς, αν γινόταν κάποιο, το οποιοδήποτε ατύχημα γινόταν με αυτήν την αρκούδα θα πρέπει να τη θανατώσουν. Σίγουρα για να συμβεί αυτό, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το ζώο πραγματικά το έχουν δει πάρα πολύ, το έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολύ και ουσιαστικά το μόνο που κάνει, το μόνο που δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ρόλος του είναι να φυσάει με την τροπέδα στον κόσμο και ο κόσμος αυτός να γελάει, να χαίρεται, ξέρω. Δηλαδή, πού βρίσκεις το ωραίο, πού βρίσκεις κάτι το αστείο, κάτι που πρέπει να δεις. Είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό. Βλέπεις το χέρι της αρκούδας σε σχέση με τον άνθρωπο και βλέπεις ότι αυτό το ζώο πραγματικά ανήκει στη φύση, ανήκει στα βουνά, εκεί που θέλει να είναι, εκεί που πρέπει να είναι, εκεί που μεγάλωσε για να είναι. Αλλά ο άνθρωπος τόσο μυαλό είχε, αυτό έκανε. Είναι θλιβερό πραγματικά. Υπάρχει κόσμος που ψυχαγωγείται από αυτό το πράγμα. Όλοι αναρωτιούνται, θυμάμαι περίπου πέρσι, πρόπερσι είχα κάνει ένα βίντεο θανατηφόρα επίθεση αρκούδας. Ήταν μια αρκούδα σε τσίρκο και έφαγε στην κυριολεξία έναν άνθρωπο προσωπικά. Ας πρόσεχε, πώς τόσο μυαλό είχε, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχει κόσμος που το βλέπει, υπάρχει κόσμος που τους πληρώνει, υπάρχει κόσμος που επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Μην είσαι σίγουρα ένας από τους ανθρώπους, όλοι ξέρουμε πού ανήκει η αρκούδα. Όλοι ξέρουμε πόσο πολύ χτυπάνε και πόσο πολύ τα κακομεταχειρίζονται τα ζώα στο τσίρκο, όπως και σε οποιαδήποτε βιομηχανία εκμετάλλευσης ζώων, που πάντοτε ο στόχος είναι το χρήμα, όχι το ζώο, όχι να καλοπεράσει το ζώο. Αν θέλανε αυτά τα ζώα να καλοπεράσουν καλύτερα, θα προσέχανε ακόμα περισσότερο. Προσέχαμε ακόμα περισσότερο τα βουνά, να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον, να μην αποψηλώνουμε δάση για μεγαλύτερες εκτάσεις για εκτροφή ζώων. Το οποίο μετά θα φάει ο κόσμος και φυσικά θα πεθάνουν τα ζώα, θα πεθάνει και αυτός τρώγοντάς τα. Δεν είναι τυχαίο που η πρώτη αιτία θανάτου είναι παθής της καρδιάς. Τα λόγια είναι περιττά. Τα λόγια είναι περιττά. Ποιος δεν μπορεί να καταλάβει το τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άφησε τα σχόλιά σου από κάτω για να σου εξηγήσουμε περισσότερο. Ο κύριος Σεργέι Σίλοβς ήταν ο έξυπνος. Ήταν ο έξυπνος που αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι, θα κάνουμε αυτή την αρκούδα να το κάνει αυτό. Νομίζω πως αυτή η αρκούδα είναι σκύλος, αλλά τα σκυλιά έχουμε τόσα δέσποτα ζώα πραγματικά που είναι καλύτερα να ζήσουν μέσα σε ένα σπίτι ως vegan σκυλιά και σε καμία περίπτωση να μην έχουμε αρκούδες τις οποίες ουσιαστικά θα εκπαιδεύουμε για να παίξουμε την τροπέτα και να τις βλέπει ο κόσμος και να γελάει. Δεν είναι αυτά. Ας μάθει τόσο καλά τρομπέτα ώστε να βγάζει ο κόσμος βίντεο αυτών και όχι το κακόμοιρο ζώο που πραγματικά στη φύση δεν θα είχε μέλλον αυτός ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος. Αν έχεις κάποιο άλλο βίντεο που θέλει να σχολιάσουμε, αντιλαμβάνομαι ότι πάμε από το καλό στο κακό, από το κακό στο καλό, αλλά πρέπει ό,τι βρίσκουμε να το λέμε. Μην είσαι συνένοχος της σιωπής. Τα ζώα μπορεί να μην έχουν ομιλία, μπορεί να μην μπορούν να επικοινωνήσουν ανθρώπους, όμως εσύ μπορείς, στείλε μας το βίντεο σου ή κάνε ένα βίντεο εσύ με όποιο θέμα σου αρέσει σχετικά με την κατανοχή των ζώων και όχι μόνο. Δείξε πόσες πολλές γεύσεις υπάρχουν στο vegan τρόπο ζωής. Δες ότι πραγματικά δείξε ότι δεν λείπει τίποτα. Δεν λείπει τίποτα από τη ζωή αυτή.